Και με αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε και θα πάμε αμέσως για τη τηλεφωνική μας. Ναι, από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, φαίνεται, τη γλιτώσαμε φτηνά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Λαβράνος, είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, οπότε θα μας δώσει και όλα τα νεότερα, την εικόνα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καθημερινή περίπτωση μια φωτιά στο δεύτερο μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας. Λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε. Καλή σας μέρα και σε εσάς, στους αγαπητούς ακροατές σας. Λοιπόν, πείτε μας λιγάκι να πούμε σε πρώτη φάση πού είμαστε τώρα, τι συμβαίνει τώρα στα δηληστήρια. Γιατί χθες το απόγευμα η αλήθεια είναι ότι τρομάξαμε, όχι μόνο εμείς, όλη η Δυτική Αττική. Όπως είπατε κι εσείς, καταρχάς να διορθώσω στους αγαπητούς τηλεθεατές σας, θέλω να πω. Λοιπόν, η φωτιά αυτή ήταν κάτι όχι συνηθισμένο, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο μια πυρκαγιά σε δηληστήρια. Ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο της Motor Oil όσο και του πυροσβεστικού σώματος και από πολύ νωρίς σχετικά, με υπεράνθρωπη προσπάθεια, πραγματικά με τιτάνια μάχη, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια, όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς ώστε να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστα. Άρα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, υπάρχει φλόγα στα δηληστήρια? Όχι, δεν υπάρχει φλόγα. Δεν υπάρχει. Όλο το βράδυ ρίχνανε νερό και αφρό οι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, και των δύο, και του πυροσβεστικού σώματος και οι δυνάμεις πυροσφάλειας της Motor Oil. Έχει απομονωθεί το σημείο έναρξης και αυτό ήταν το ευτύχημα. Ήταν τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά των πυροσβεστικών δυνάμεων που ευτυχώς η πυρκαγιά δεν ξέφυγε δεκαμένες. Όπου εκεί καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε πιο δύσκολες καταστάσεις. Θα μιλάγαμε πολύ διαφορετικά φωτιά, αυτή τη στιγμή. Ναι, η φωτιά δεν πήγε στα καζάνια. Λένε, δηλαδή ακριβώς. Δεν πήγε στους τεράστιους χώρους αποθήκευσης χιλιάδων τόνων καυσίμων, επεξεργασμένων, διυλισμένων ή ανεπεξέργαστων, όπου εκεί θα μιλάγαμε για άλλες καταστάσεις πια. Τώρα, πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Είχαμε και την ανακοίνωση της Motor Oil, η οποία μέχρι στιγμής αυτό που λέει είναι ότι εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία. Υπάρχουν πληροφορίες, γιατί υπήρχαν και αναφορές εχθές ότι πριν από την πυρκαγιά ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη σε κάποιες σωληνώσεις κατόπιν εργασιών που γινόντουσαν σε μια δεξαμενή. Έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό? Νομίζω ότι τις ίδιες πληροφορίες έχω κι εγώ. Υπήρχαν κάποιες εργασίες που γινόντουσαν και από κάποια συνεργεία. Το ευτύχημα, βέβαια, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν είχαμε κάποιους σοβαρά τραυματίες τουλάχιστον. Έχουμε τρεις ή τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, ελαφρά τραυματίες. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι υπήρχε μια διαδικασία από ένα συνεργείο εκεί πέρα, αλλά αυτό θα το απαντήσει και η Motor Oil επίσημα. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Τέσσερις είναι εργαζόμενοι, οι οποίοι επαναλαμβάνω που μεταφερθήκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου, ο ένας με εγκάβματα πρώτου βαθμού και οι υπόλοιποι τρεις σε πολύ καλύτερη ακόμα κατάσταση. Αυτό ήταν το μεγάλο ευτύχημα, ότι με τέτοιας έκτασης πυρκαγιά και με κρίξη που λένε ότι ακούστηκαν από την αρχή, είναι ευτύχημα πραγματικά ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο ως προς ανθρώπινες απώλειες. Τώρα, αν κάτι θετικό μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό, είναι ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας φαίνεται ότι λειτουργήσαν. Βέβαια, κάτι δεν πήγε καλά για να ξεκινήσει η φωτιά. Όλα τα συστήματα ασφαλείας φαίνεται ότι λειτουργήσαν. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Και τα συστήματα ψύξης και τα συστήματα κατάσβεσης, πραγματικά, σε συνδυασμό με τη ταχύτατη, επαναλαμβάνω, γιατί αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, επέμβαση και των πυροσβεστικών δυνάμεων, πυροσφάλειας δηλαδή, της Motor Oil, σωστά, αλλά και του πυροσβεστικού σώματος με πολλά οχήματα και άντρες. Και το ιδιωτικό κλιμάκιο το οποίο είναι μέσα. Γρήγορα. Και η πυροσβεστική απέξω. Τώρα, μιλήσατε για συστήματα ψύξης. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, αυτού του τύπου οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν έχουν απλά συστήματα πυρόσβεσης όπως έχει ένα εργοστάσιο, ας πούμε, που φτιάχνει έπιπλα, που επεξεργάζεται τρόφιμα κτλ. Μας εξηγείτε λίγο παραπάνω? Ακριβώς αυτά οι καταστάσεις πετρελαίου πραγματικά έχουν τελείως διαφορετικά συστήματα. Έχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με ένα απλό εργοστάσιο, με μια βιοτεχνία. Αυτό είναι αυτονόητο. Έχουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες αποδείχτηκε χθες πραγματικά ότι ήταν θαυματουργές, να το πω έτσι. Αυτό το σύστημα ψύξης, το οποίο φαίνεται ότι έσωσε την κατάσταση, μας εξηγείτε λίγο τι είναι? Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα σωληνώσεων με, πώς θα το πω τώρα να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, με σωληνώσεις και μπέτ, οι οποίες πραγματικά ενεργοποιούνται αυτόματα στο σημείο που εντοπίζεται και ο καπνός και η πυρκαγιά και κόβουν κατευθείαν άμεσα την επαφή, επαναλαμβάνω, σε συνδυασμό και με τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν, απομόνωσης και πυρόσβεσης κατευθείαν,
κόβουν κατευθείαν το σημείο εστίας, δηλαδή στο σημείο έναρξης πυρκαγιάς, κατευθείαν. Το απομονώνουν. Οπότε βοηθάει στο να μην υπάρξει επέκταση, στο να μην... Ακριβώς, αυτό είναι η δικλείδες ασφαλείας. Και να μην υπάρχει επέκταση, αλλά να γίνει και η απομόνωση του σημείου ενάρξεως της πυρκαγιάς. Μάλιστα, τώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν και παραμένουν στο σημείο, ο πρόεδρε. Όλο το βράδυ όχι μόνο υπήρξαν ισχυρές δυνάμεις, αλλά επιχειρούσαν με ψήξη νερού και αφρού συνδυαστικά, ώστε να αποφύγουμε τυχόν κάποια έτσι, δυσάρεστη κατάσταση. Να πέσει η θερμοκρασία, ώστε να πέσει. Ακριβώς, και να μην επεκταθεί. Ακριβώς. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, ευχόμαστε.